Έχω να σας πω λοιπόν ότι έχουμε μία εξέλιξη την οποία την περιμέναμε βέβαια, αλήθεια είναι, αλλά δεν είχαμε προσδιορίσει ακριβώς πότε θα γίνει. Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστικές πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, η οικογένεια του Τόμας Πρωτόπαπα, η οποία πραγματικά εξακολουθεί να περνά πάρα πολύ άσχημες στιγμές, που έχασε το αγαπημένο τους παιδί, ετοιμάζεται λοιπόν να καταθέσει αγωγή όπου, για την ψυχική οδύνη που πέρασαν όλοι οι άνθρωποι αυτοί που έχασαν το αγαπημένο τους παιδί. Και βέβαια αυτό, όπως καταλαβαίνεις, Ελεονόρα, θα έχει και πολλές εξελίξεις η αγωγή αυτή, καθώς θα προσδιοριστεί η δικάσιμος, όπου βέβαια θα περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να αποζημιωθεί για την ψυχική οδύνη που πέρασε η οικογένεια που έχασε το αγαπημένο τους παιδί. Είναι... κάτι που ήταν πολύ δύσκολο πραγματικά, Ελεονόρα, ναι. Είναι μια νέα εξέλιξη ουσιαστικά όσον αφορά στο νομικό κομμάτι αυτής της ιστορίας, έτσι, γιατί το ψυχολογικό κομμάτι νομίζω ότι δεν έχει κλείσει και δεν νομίζω ότι θα κλείσει και εύκολα βέβαια για τους συγγενείς και τους ανθρώπους που άφησε πίσω το Τόμας Πρωτόπαπα. Ωστόσο, είναι μια σημαντική νομική εξέλιξη. Να αναμέναμε, όπως είπες και εσύ, σήμερα έγινε γνωστό ότι θα προχωρήσει η οικογένεια του Τόμας στην κατάθεση της αγωγής για ψυχική οδύνη, είπες. Για ψυχική οδύνη, mm-hmm. η αγωγή συνήθως για αυτόν τον λόγο γίνεται. Όπως σας είπα, θα περάσει κάποιο χρονικό διάστημα και θα αποζημιωθεί η οικογένεια για όλο αυτό. Βέβαια, δεν υπάρχει οικονομική, δεν το συζητάμε για την οικονομική αποζημίωση, κυρίως για την ψυχική οδύνη που πέρασαν και θα εξακολουθήσουν να περνούν, εφόσον πλέον το παιδί δεν θα είναι κοντά τους. Μια εξέλιξη συγκλονιστική, Ελεονόρα, που συγκλώνησε όλους μας ο θάνατος αυτού του παιδιού. Και βέβαια, ακόμα και τώρα εξακολουθούν άνθρωποι να μας στέλνουν μηνύματα για το αν ξέρουμε τι απέγινε, τι μπορεί να έχει συμβεί με την υπόθεση αυτή δικαστικά. Θα δούμε και άλλα στοιχεία στη συνέχεια, γιατί έχουμε κοντά μας και τον Σπύρο. Τον Σπύρο, σίγουρα, που θέλω να τον καλωσορίσω και πάλι στην παρέα.